Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα disclaimer, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου απέναντι σε κάτι. Θεωρώ ότι είναι φοβερά σημαντικό σαν ομάδα, νομίζω το έχω γράψει αυτό εδώ πέρα, μπράβο, να κερδίσουμε το δικαίωμα στην πολυφωνία. Δηλαδή, εγώ τώρα θα μιλήσω για την πρόσκληση και αργότερα θα μιλήσω για την πίστη και το όνειρο, ας πούμε. Και τη λογική, κάτι τέτοιο. Είναι φοβερά σημαντικό, πιστεύω, να κερδίσουμε και να συμφωνήσουμε στο ότι αυτά που θα πω είναι προσωπικές απόψεις. Όντως, το ότι έχω πετύχει 5 πράγματα, σίγουρα δίνουν στην άποψή μου μια αλφα βαρύτητα, αλλά να ξέρουμε ταυτόχρονα ότι οι άνθρωποι που θα πετύχουν τα ίδια περισσότερα, λίγο λιγότερα με μένα, ενδέχεται να κάνουν μια διαφορετική πρόσκληση ή να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του ονείρου, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Οπότε κάποιες φορές θα ακούμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικές ιδέες από ανθρώπους που έχουν πετύχει. Προφανώς δεν θα ακούσουμε ποτέ κάποιο που δεν έχει πετύχει, έτσι, γιατί η γνώμη του πραγματικά δεν έχει καμιά αξία, αλλά ακόμα και αυτοί που θα πετύχουν θα έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σίγουρα η πρόσκληση δικιά μου, ειδικά από τους παραδοσιακούς διοικητές, έχει κάποια κοινά, έχει και κάποιες διαφορές. Σε άλλα θέματα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες διαφορές. Σε κάποια άλλα θέματα συμπίπτουμε απόλυτα. Μην μπούμε στην παγίδα ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Είναι όλα σωστά για κάποιους και κάποια άλλα είναι σωστά για κάποιους άλλους και κάποια που είναι λάθος για έναν, σε έναν άλλο θα δουλέψουν και το καθεξής. Οπότε θα ακούμε διαφορετικά πράγματα, σπάνια θα ακούμε και εντελώς αντίθετα πράγματα. Δηλαδή κάποια πράγματα που διδάσκουν κάποιοι στην ομάδα μου, που σε αυτούς δουλεύουν, σε μένα εγώ τα θεωρώ τραγικά. Σε μένα δεν είχα ποτέ κανένα αποτέλεσμα και φαντάζομαι ότι ισχύει και το αντίθετο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε, ότι δεν είναι απλά κάτι που ανεχόμαστε. Αυτό είναι κάτι καλό και φυσικό. Είναι καλό να υπάρχει πολυφωνία γιατί είμαστε διαφορετικοί και όσο περισσότερα ερεθίσματα έχω, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να ακούσω κάτι από κάποιον που ταιριάζει σε μένα. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που απλά το ανεχόμαστε, είναι κάτι που το καλλιεργούμε και κάτι που θέλουμε να υπάρχει. Εμείς δεν πουλάμε σύστημα, κλείνουμε το μάτι εδώ, επομένως δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε ή να υποστηρίζουμε ότι κατέχουμε όλη την αλήθεια. Ο καθένας από εμάς επιλέγει τι του ταιριάζει. Γενικώς δεν ξέρω, όσοι έχετε ασχοληθεί με παραδοσιακό μάτι, δεν υπάρχει τεράστια κουβέντα για το 100% προβλέψιμο σύστημα. Εγώ συμμετείχα σε ένα τέτοιο πολύ παλιά, το 98 μου, όταν ήμουν μικρός και δεν καταλάβαινα. Συμμετείχα, το είχα αγοράσει πλήρως νοητικά αυτό το πράγμα και μου είχε ένα τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος της υγείας, θα πάω να δουλεύω με ρολόι. Κάτι τέτοιο. Εμείς δεν πουλάμε σύστημα. Προσπαθούμε να μαθαίνουμε τι κάνει κάποιος που πετυχαίνει. Πολλοί άνθρωποι θα πετύχουν διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία και θα καταλήξουμε. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν θα ντραπούμε ή δεν θα κολλήσουμε στο να τις δείξουμε. Σήμερα λοιπόν εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μου προσέγγιση, για αυτό που δουλεύει σε μένα. Υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που δεν τους δουλεύει αυτό. Δεν είναι ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Αν έχετε δει την ταινία The Life of Brian, που είναι πάρα πολύ αστεία ταινία, το Monty Pythons, είναι κάποιος που τον έχουν περάσει για γουρού, ξέρω κάτι τέτοιο, και πάνε όλοι τον ακολουθούσαν και αυτός τους λέει, όχι, είστε όλοι μοναδικά όντα, you are all individuals. Οπότε είναι από κάτω χιλιάδων που λένε yes, we are all individuals. Που τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Οπότε όντως είμαστε διαφορετικοί, ο καθένας πρέπει να ακολουθεί το δικά του. Το τάραξα αυτό το θέμα, το καταλαβαίνετε από 5-6 φορές. Αλλά επειδή ασχολούμαστε με δικτυακό marketing και έχουμε συνηθίσει σε διαφορετική συμπεριφορά, θέλω να βεβαιωθώ και ξεκαθαρίζω ότι αυτά που λένε προσωπικές απόψεις σε μένα δουλεύουν, σε κάποιους άλλους μπορεί να μην δουλέψουν. Δεν υπάρχει κόντρα ή ανταγωνισμός. Ένα παράδειγμα να φέρω, εγώ στην εταιρεία που ήμουν παλιά, θεωρεί το έγκλημα, αμαρτία μεγάλη, προστάρατο το να δείξει κάποιος πλάνο στην καφετέρια. Με το σύστημα που είχαμε εμείς, το πλάνο στην καφετέρια ήταν λάθος. Κανείς δεν θα γραφτεί ποτέ. Γι' αυτό μίλησε σε 50 άτομα και δεν έγραψε ούτε έναν. Γιατί τους μίλησε στην καφετέρια. Το πλάνο πρέπει να το δείχνουμε στην κουζίνα, ούτε στο σαλόνι. Και αυτό ήταν λάθος. Έπρεπε να το δείχνουμε στην κουζίνα. Ή έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση μέσα σε συγκεκριμένο λόγο, το να κάνει κάποιο διαφήμιση στην εφημερίδα ήταν προστάρατο, γιατί είναι τραγικό, γιατί αυτά δεν δουλεύουν και ούτω καθεξής. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα που δεν δουλεύουν. Υπάρχει μια άλλη εταιρεία όμως, η οποία δουλεύει μόνο με πλάνα σε καφετέρειες. Και πάει και αυτή εξίσου καλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
στο παραδοσιακό μιλήμα υπάρχει αυτή η ανάγκη του δεκάλογου, ας πούμε, του τέλειου συστήματος, γιατί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, τον φανατισμό, τον απατισμό κτλ. Εμείς θέλουμε να πιστεύω ότι είμαστε διαφορετικοί, μπορούμε να αντέξουμε το ότι κάποιος δουλεύεται με πλάνες σε καφετέρειες και αυτό μπορεί να το δουλεύει, κάποιος άλλος θα δουλεύει με πάρτι σε σπίτι ή με συγκεντρώσει σε σπίτι, κάποιος άλλος θα κάνει webinars γιατί αυτό του ταιριάζει καλή ώρα και ούτω καθεξής. Ειδικά αν ασχολείστε με MLM για καιρό, θα έχετε βαρεθεί να ακούτε πράγματα που δεν δουλεύουν και να αποδεικνύουν ότι δουλεύουν. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που κάναμε η ομάδα μου, οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου και πριν την Olympic. Πώς οι άνθρωποι δεν μας είπαν ότι δεν γίνεται να χτίσει δίκτυο και στο Ιντερνετ. Και καταφέραμε πολλοί από εμάς να φτιάξουμε δίκτυα εκατοντάδων ή χιλιάδων, αποκλειστικά μάλιστα μέσω Ιντερνετ. Οπότε ας είμαστε ανοιχτόμυαλοι στο τι δουλεύει και τι δουλεύει. Αν κάποιο έχει πετύχει αποτελέσματα, θέλω να τον ακούσω, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό που θα μου πει. Πάμε τώρα 7 σημεία για την τέλεια πρόσκληση. Και εδώ αυτό σατιρίζομαι γιατί έχω βάλει τέλεια πρόσκληση όταν τόση ώρα λέω ότι δεν υπάρχει τέλεια πρόσκληση. Αλλά γι' αυτό το έβαλα εισαγωγικά. Τι να λέτε, 7 σημεία για την πρόσκληση που πάει σε μένα, δεν θα ήταν ωραίο ο τίτλο. Λοιπόν, νούμερο 1. Α, πριν προχωρήσουμε στα 7 σημεία. Τρεις γενικές συμβουλές για την πρόσκληση. Βασικά, η πρόσκληση είναι φοβερά σημαντική γιατί από την πρόσκληση ξεκινάνε όλα. Οι αρχές της πρόσκλησης που κάνουμε όταν καλούμε κάποιον για να δει το πλάνο ισχύουν και στο internet marketing, να το ξέρετε αυτό. Από το πώς γράφουμε email μέχρι το πώς μιλάμε στον υποψήφιο που έχει κάνει προεγγραφή. Οι αρχές είναι ίδιες. Ισχύουν οι ίδιες αρχές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε καλοί στην παραδοσιακή πρόσκληση ακόμα και αν θέλουμε να το χτίσουμε ιντερνετικά. Τρεις γενικές συμβουλές. Πρώτον, οι πετυχημένοι άνθρωποι εκτιμούν τον χρόνο τους πολύ περισσότερο από τα χρήματα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα εμπνεύσουμε ποτέ σεβασμό αν δεν αρχίσουμε να εκτιμάμε τον χρόνο μας, αν δεν δείχνουμε ότι εκτιμάμε τον χρόνο μας, αν δεν φερόμαστε σαν να είναι πολύτιμος ο χρόνος μας. Δεν λέω να είναι πολύτιμος ο χρόνος επειδή έχουμε μέσα στην ίδια μέρα 5 ραντεβού, αλλά από το να κάτσω με κάποιον που θα μου κάνει κουβέντα μια ώρα χωρίς λόγο και τι, απλά και μόνο επειδή βαριέται, εγώ έχω άλλα πράγματα να κάνω καλύτερα. Π.χ. να κάτσω να δω μια σειρά στην τηλεόραση. Λέμε το. Ακραίο παράδειγμα για να κάνω το μόνο, να παίξω με τα παιδιά μου, να πάω για μπάνιο, να χαλαρώσω, να κάνω μια άλλη δουλειά, οτιδήποτε άλλο. Οι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι εκτιμούν τα χρήματα, άλλοι δεν εκτιμούν τα χρήματα. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ πετυχημένοι άνθρωποι που είναι χαλαρός με τον χρόνο του. Όταν βάζει χρόνο σε κάτι, θέλει να βγάλει κάτι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει αυτό να φαίνεται από την πρόσκληση. Κάποιοι δικτυωτές κάνουν για το ραντεβού όπως κάνει ο σκύλος με το κόκαλο. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση που επειδή είσαι δικτυωτής, μερικές φορές μου γράφει στο Skype ή με παίρνει τηλέφωνο για άλλα προγράμματα και λέει: Κύριε Καστανά, είδαμε το βίντεο σας και θα θέλαμε ένα προσωπικό ραντεβού. Κάτσε ρε μεγάλη. Τι θα θέλαμε ένα προσωπικό ραντεβού. Υπερβάλλω τώρα και να κάνω το point μου, έτσι. Δηλαδή, επειδή είναι δικτυωτής, δεν και καλά είναι υποχρεωμένος να κάνω ραντεβού επειδή θες εσύ. Κάτσε να δούμε αν θέλω κι εγώ. Το mindset είναι αυτό. Δηλαδή, το ότι επειδή από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο δικτυακό marketing είναι ότι θες να κάνεις δουλειά και δεν έχεις που να κάνεις δουλειά, καταλήγουμε να παρακαλάμε και να τρέχουμε και να βάζουμε και να σπαταλάμε τον χρόνο μας αντί να τον επενδύουμε. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον χρόνο μας και πρέπει και θα δούμε πώς γίνεται αυτό με την πρόσκληση. Δεύτερον, προσπαθούμε να μην ακουγόμαστε σαν πολιτές, σαν πολίτριες telemarketing και κέντρων αδυνατίσματος, ούτω καθεξής, προωθητές προϊόντων κτλ. Είναι φοβερά σημαντικό να κρατάμε στάση. Οπότε, φράσεις. Και υπενθυμίζω ότι αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Οποιαδήποτε φράση θυμίζει πολιτή ή πολιτική συμπεριφορά, εγώ την αποφεύγω διαροπάλου, ίσως και γιατί σε μένα φαίνεται χάλια. Δηλαδή, φράση του στυλ, θα σε ενδιέφερε να μπλα μπλα μπλα. Τι θα έλεγε αν μπορούσα να σου δημιουργήσω 30% οικονομία στο λογαριασμό του κινητού σου. Δηλαδή, ο άνθρωπο που μα ακούει, τι θα έλεγε αν είχε ένα τρόπο μπλα μπλα, ξέρω εγώ. Είναι χάλια αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου. Οτιδήποτε αποφεύγουμε απολογητικέ φράσει. Έλα, θα πάρει μόνο 30 λεπτά. Σε παρακαλώ, θα πάρει μόνο 30 λεπτά. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Δηλαδή, έλα, δεν θα σε κλέψω. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Το γυρίζουμε στο προσωπικό συστηματικό. Δεν με εμπιστεύεσαι. Πραγματικά δεν τα δέχω αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, έλα για να μην κρατήσουμε τα προσχήματα. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με έλα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, είμαι βιαστικός. Αυτή δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα. Ξεκινά αυτό από το 60 και το 70, διδάσκαν προσκλήσεις.
τις οποίες ο κόσμος ήταν βιαστικός. Αυτό να σας πω γιατί συνέβη. Γιατί στην Αμερική τα τηλεφωνήματα ήταν πανάκριβα. Και ειδικά τα υπεραστικά τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Οπότε εκεί είχε νόημα το να είσαι βιαστικός. Τώρα, τι θα πει σε βιαστικός. Αν είσαι βιαστικός, αγόρι μου, γιατί με πήρες τηλέφωνο. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να μιλήσεις, γιατί με πήρες τώρα. Πάρα πολλά μπορείς να μιλήσεις. Τρίτο, όλα αυτά που λέει το σούπερ μάρκετ, ξέρω, θα κλείσει το σούπερ μάρκετ, βράζει το αυγό, έχω πει σαν ιδέο θερμοσύμφωνα και θα κραγεί, κάτι τέτοιο. Όλα αυτά είναι μη σοβαρά, μη επαγγελματικά. Τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο και απλά φροντίζουμε να μην χάσουμε τον έλεγχο. Δηλαδή, τι θα πει ότι έχουμε εμείς τον έλεγχο. Παίρνουμε εμείς τηλέφωνο κάποιον, επειδή εμείς επιλέξαμε τον πάρουμε εκείνη τη στιγμή. Εμείς ξέρουμε γιατί πράγμα θέλουμε να το μιλήσουμε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα μιλήσουμε, που θα κάνουμε τις ερωτήσεις, που θα δώσουμε τις απαντήσεις. Αν εμείς το χειριστούμε σωστά, δεν γίνεται να πάει λάθος. Άντε να πάει ουδέτερα ή μέτρια. Έχουμε εμείς τον έλεγχο. Δεν θα χάσουμε τον έλεγχο. Θα φροντίσουμε να μην χάσουμε τον έλεγχο. Όταν μιλάμε σε κάποιον, η λογική μας, η στάση μας ποια είναι. Όταν μιλάω σε κάποιον, δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θέλουμε να του δείξουμε το πλάνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι παίρνουν τηλέφωνο τους ανθρώπους στους οποίους θέλουν να δείξουν το πλάνο. Δεν είναι έτσι. Παίρνουμε τους ανθρώπους τηλέφωνο στους οποίους θεωρούμε πιθανό να θέλουμε να δείξουμε το πλάνο. Το αν θέλουμε να δείξουμε το πλάνο θα εξαρτηθεί από το πώς θα απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Δηλαδή θέλουμε κάποιος να είναι κατάλληλος, φιλόδοξος, ανοιχτός σε προτάσεις συνεργασίας κ.ο.κ. Αλλά αν δηλώσει ο άνθρωπος αυτός ότι δεν είναι, τότε δεν θέλουμε να του δείξουμε το πλάνο. Γιατί εκτιμούμε το χρόνο μας και δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε το χρόνο μας σε κάποιον που δεν ψάχνει, ας πούμε, για έξτρα εισόδημα ή κάτι τέτοιο. Πάντα έχω ένα fallback plan, έχω ένα τρόπο να πιστοχωρήσω. Αν νιώσω άβολα ή αν νιώθω ότι στριμώχνομαι ή ότι η κουβέντα δεν πάει ή ότι πάω να χάσω τον έλεγχο, μπορώ κάλλιστα να έχω μια στρατηγική να λήξω την κουβέντα και να μην προχωρήσω κουβέντα σε μια περιοχή που εγώ δεν αισθάνομαι άνετα. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ότι κοίταξε να δει, δεν είσαι. Φαίνεται ότι δεν είσαι έτοιμος. Άσε να το σκεφτώ λίγο. Ίσως να έκανα λάθος που σε πήρα. Κάτι τέτοιο. Όχι απολογουμενός. Μάλλον δεν είσαι αυτό που ψάχνω. Άσε θα το σκεφτώ και θα ξαναμιλήσουμε. Και να λήξει και η κουβέντα μας. Γιατί μερικοί υποψήφοι είναι μυστήριοι. Το ξέρουμε αυτό που λέει γεμάτος ουρανός αστέρι. Διαλέγεις το φωτάκι που είναι το UFO. Κάτι τέτοιο. Μερικοί υποψήφοι είναι μυστήριοι. Τώρα. 7 σημεία για την τέλεια εντός εισαγωγικών πρόσκληση. Το πρώτο είναι η λίστα. Τώρα γιατί έχουμε βάλει. Σαν πρώτο σημείο τη λίστα. Γιατί το να κάνει κάποιος γραπτή λίστα είναι από τα πιο εύκολα πράγματα που υπάρχουν, αλλά για κάποιο λόγο οι άνθρωποι δεν το κάνουν. Ή δεν το κάνουν επειδή δεν θέλουν να δεσμευτούν στο ποιους θα πάρουν, ή δεν το κάνουν επειδή είχαν μια δύσκολη επιβία και θέλουν να επαναστατήσουν απέναντι σε αυτό που τους λέει κάνε γραπτή λίστα, ή θεωρούν ότι δεν είναι σημαντικό, ή κάτι τέτοιο. Εγώ έχω να πω το εξής. Ας αφήσουμε το MLM στην άκρη. Ας αφήσουμε το δικτυακό μάρκετινγκ, το ίντερνετ, ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Δεν θα βρεις, ρε παιδιά, κανένα σοβαρό επιχειρηματία που να μην έχει κάποιο είδους γραπτή λίστα για κάτι. Για τους προμηθευτές, στη δουλειά μου, τους προμηθευτές μου, τους πελάτες μου. Πώς θα γίνει αλλιώς. Δηλαδή, ο υδραυλικός ηλεκτρολόγος, αν έχει ραντεβού πολλές μια μέρα, κάπως τα γράφει, κάπως τα οργανώνει αυτός ο άνθρωπος. Τη δουλειά του κάποιος την οργανώνει. Το να μην κάνει κάποιο γραπτή λίστα αποδεικνύει ερασιτεχνισμό. Δεν είναι, αποδεικνύει ερασιτεχνισμό. Είναι γενικός κανόνας σε όλα τα επαγγέλματα. Με αυτόν τον τρόπο οργανώνουμε τη σκέψη μας, σχεδιάζουμε τη δράση μας, μετράμε τα αποτελέσματά μας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν πάω καλά. Και του λες: σε πόσους έχεις μιλήσει. Και αυτός λέει: έχω μιλήσει. Σε πολλούς. Δηλαδή σε πόσους. Πάνω από. Δηλαδή δεν γίνεται κουβέντα. Δηλαδή, αν βγείτε λίγο, ας βγούμε λίγο απ' έξω και ας πάμε αυτή την κουβέντα, ας πούμε, στο ιατρικό επάγγελμα. Δηλαδή, πόσα χάπια πήρες, πήρα. Πόσες μέρες πήρες αντιβίωση, Δηλαδή, δεν γίνεται κουβέντα έτσι. Πρέπει να ξέρουμε σε πόσους μίλησες, πόσες προσκλήσεις έκανες, αυτά να τα σημειώσουμε. Πάρα πολύ απλό είναι. Αυτό τον πήρα τηλέφωνο και είπε ότι δεν ενδιαφέρεται. Έδειξα πλάνο και είπε όχι, έδειξα πλάνο και είπε ναι. Είπε να τον πάρω την άλλη εβδομάδα. Ούτως ώστε όταν πάμε, μόνο και μόνο αυτό, όταν πάμε στο ένα πλάνο και πούμε δεν πάω καλά, να δείξεις τι έχεις κάνει. Να ξέρεις και εσύ ο ίδιος τι έχεις κάνει και ποτέ να μην πας τώρα πλάι σου, γιατί τα ξέρεις όλα εσύ, ας πούμε. Μα εσύ δεν θες να βλέπεις τι έχει γίνει, για να ξέρεις αν πας καλά ή όχι, γιατί πάρα πολλοί καινούργοι
νομίζουν ότι δεν πάνε καλά, όταν, ενώ πάνε καλά. Δηλαδή έχει μιλήσει σε 10 άτομα, έχουν μπει 2 και θεωρεί ότι δεν πάει καλά. Μια χαρά πάει. Απλώς πρέπει να βρει σε 100 άτομα να μπουν 20 και τσαπίρι. Επίσης η λίστα είναι από τα λίγα πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι. Δεν θα βρείτε καμία εταιρεία παραδοσιακού δικτυακού marketing από τις πιο αρχές μέχρι τις πιο σύγχρονες, το πιο εξελιγμένο πρόγραμμα internet marketing μέχρι το πιο τα πάντα, που να μην έχουν λίστα. Μάλιστα, η Olympic και πολλές εταιρείες internet marketing κρατάει contact manager και σου δίνει τη δυνατότητα να σημειώσεις τι κάνεις. Σου κρατάει τη λίστα με το ζόρι υποχρεωτικά. Οπότε εμείς που θα ξεκινήσουμε παραδοσιακά, κάνουμε γραπτή λίστα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δεύτερο. Έλα λοιπόν. Το δεύτερο είναι να κάνουμε πρόσκληση. Δεν έχω βάλει εδώ επεξηγήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν πρόσκληση στην αρχή. Και το καταλαβαίνω αυτό. Σε μένα, εγώ 7 χρόνια που είχα ασχοληθεί με το παραδοσιακό MLM, δεν είχα δώσει ποτέ ορμή. Και επειδή σταματάγαμε, ξεκινάγαμε, η πρόσκληση ήταν ένα φρικτό βασανιστήριο. Ήταν φρικτό βασανιστήριο, όπως σας το λέω. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος και μου λέει ότι το τηλέφωνο είναι βαρύ, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι τραγικά, τραγικά δύσκολη η πρόσκληση στην αρχή. Απ' την άλλη, δεν θα πετύχουμε να την κάνουμε πρόσκληση. Δηλαδή, το ότι είναι δύσκολο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Μάλιστα, είναι από τα πράγματα που είναι υποχρεωτικό να τα κάνουμε. Και στο internet marketing, ο υποψήφιος που βάζει τα στοιχεία του στο link capture page, πάλι και αυτό πρέπει να τον παίρνει τηλέφωνο. Η πρόσκληση όμως έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο καλό. Α, να σας πω κάτι. Ακόμα και όταν ξεκίνησα το internet marketing, που πλέον δεν ήμουν, το ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια περίπου, που ήμουν 33 χρονών και είχα δικιά μου επιχείρηση. Είχα συνηθίσει να μιλάω με πελάτες για παραγγελίες 500, 1000, 2000 ευρώ και το καθεξής. Μιλούσα συνέχεια στο τηλέφωνο με πελάτες, με υποψήφιους πελάτες που ξέρω, προμηθευτές κτλ. Πάλι δεν ξέρω γιατί. Έβαζε τα στοιχεία του άλλου στη σελίδα, ήταν να πάρω, ας πούμε, τον τάδε φίλο μου και να του μιλήσω για μια εγγραφή 40 ευρώ. Και πάλι είχα φοβερό άγχος, δεν ξέρω γιατί. Ακόμα και όταν πέρασα τη δουλειά μου στο internet marketing και αρχίσαν να γίνεται αυτό υποψήφιο, να έρχονται σε μένα και να βάζω τα στοιχεία του στη σελίδα αυτή, να ζητά πληροφόρηση και να του παίρνω τηλέφωνο. Όταν έπαιρνα τηλέφωνα, άδειαζε το σπίτι, έπαιρνε η γυναίκα μου, την κόρη μου, φεύγαν έξω. Εγώ ντυνόμουν με το κουστούμι μου. Εγώ κουστούμι έβαζα μόνο σε χθες και όταν έπαιρνα τηλέφωνο για το MLM, μιλάμε για κατάδια δηλαδή. Ντυνόμουν στην πένα, όχι ότι μίλαγα στο Skype και με βλέπανε, και του έπαιρνα τηλέφωνο για να αισθάνομαι δυνατό. Δεν ξέρω τώρα αν καταλαβαίνετε, αν εγώ είμαι τραγική περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, η πρόσκληση έχει ένα τεράστιο καλό. Όσο δυσάρεστη κανεί στην αρχή, αν κάποιο το κάνει συνεχόμενα, και εγώ η μόνη περίπτωση στην οποία το έκανα συνεχόμενα ήταν με το internet marketing, επειδή στο internet marketing βάζουν οι υποψήφοι τα στοιχεία του, εάν δεν του πάρει μετά είσαι καραγκιόζη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εγώ για να μην χαρακτηρίσω κάποιον, αν κάποιο μου πει πάρε με και εγώ δεν τον πάρω, τότε τι κάνουν ρε παιδιά εδώ πέρα. Εκεί λοιπόν του έπαιρνα. Οπότε έπαιρνα τηλέφωνο μέρα παραμέρα. Πολλά τηλέφωνα, 5-10 τηλέφωνα μέρα παραμέρα. Μετά από λίγο σου φεύγει, δηλαδή που κράτησε 1-2 μήνες, 3, δεν θυμάμαι πόσο κράτησε. Τώρα μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Πραγματικά δεν είναι. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα συναισθηματογράφημα, είναι flat γραμμή, τελείως. Δεν νιώθω τίποτα, ό,τι και αν υποθεί. Γιατί μπορώ να πάω στιγμή να κλείσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, αρχικά είναι δυσάρεστη, αλλά αν το κάνει συνεχόμενα, αν έχει μια συνέπεια, γίνεται εύκολη υπόθεση. Γίνεται πανεύκολη υπόθεση, σχεδόν ευχάριστη. Στο τέλος, φτάνει στο σημείο το να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να αποβάσαι. Το μυστικό είναι να κάνει κάποιες πολλές προσκλήσεις γρήγορα. Να μην χάσει την επαφή του. Άμα χάσει την επαφή του, γίνεται δύσκολο. Τρίτο σημείο. Μίλα σαν κανονικός άνθρωπος. Μίλα σαν κανονικός άνθρωπος. Και χωρίς να θέλω να φανώ υπεραισιόδοξος και να φανεί ότι θέτω μεγάλο στόχο ή ότι ζητάω δύσκολα πράγματα, προσπάθησε να μιλάς σαν τον εαυτό σου. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μιλήσουμε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο άλλος να σκεφτεί καλά τι έπαθα αυτός τώρα. Ή να μας πει κάποιος στυλ, έλα μαζί μιλάμε, τι, γιατί μιλάς έτσι, ξέρω εγώ, μας λες αυτά που σου είπα σε σεμινάρια. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην πρόσκληση, ισχύει στα πάντα. Στο πώς θα δείξουμε πλάνο, στο πώς μιλάμε στους ανθρώπους με την ομάδα μας, θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτό είναι κλισέ. Κάποια πράγματα είναι κλισέ, αλλά είναι κλισέ για κάποιο λόγο, γιατί είναι αλήθεια αυτό. Είναι πρόβλημα μεγάλο ότι οι άνθρωποι αλλάζουν ή τους μαθαίνουν πώς θα κάνουν χειρισμό αντιρρήσεων, ας πούμε, και μιλάμε στο φίλο μας τώρα και του λες, πώς νιώθεις εσύ για αυτό το πράγμα. Ποιο είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο, ξέρω εγώ. Ποια είναι τα τρία πράγματα. Κάτι τέτοιο. Να είμαστε αυτός μας. Όπως λέει και ο διάσημος φιλόσοφος Ροκασιάν, η υπεποίθηση ότι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι να είσαι αυτός σου, μερικές φορές διαψεύδεται πανηγυρικά,
Και στο θέμα της πρόσκλησης του digital marketing, αυτή η πρόταση ισχύει απόλυτα. Οπότε γενικώς φέρνουμε την πρόσκληση στα δικά μας μέτρα. Ό,τι και από τώρα, κάποιες αρχές εγώ προτείνω να τις ακολουθήσετε, κάποια βηματάκια που πηγαίνουμε, αλλά πρέπει να φέρετε την πρόσκληση στα δικά σας μέτρα. Να είναι κάτι που εσείς θα λέγατε υπό νορμάλ συνθήκες, ανεξάρτητα με τα ακούγατε από μένα ή όχι. Τέταρτο σημείο. Κάνει το τηλεφώνημα ξεχωριστό. Οπότε παίρνουμε κάποιο τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, αυτό είναι πρώτο βήμα διαπραγμάτευτο, είναι να ξεκινήσουμε το τηλεφώνημα όπως θα το ξεκινούσαμε πάντα. Αυτό θα πει να φέρει σαν εαυτό. Δηλαδή, παίρνουμε τηλέφωνο κάποιον, του μιλάμε όπως θα του μιλούσαμε. Αν του λέμε καλησπέρα, τι κάνει, θα του πούμε καλησπέρα, τι κάνει. Αν είναι κολλητό μα και ξεκινάει τη συνομιλία μα, έλα ρε, ό,τι να είναι, έλα ρε, μεγάλε. Τι κάνει, θα ξεκινήσουμε έτσι τα τηλεφώνημά μα. Ξεκινάμε σαν άμεσο εαυτό μα. Και κάνουμε περίπου 30 σεκόν, 30 δευτερόλεπτα, chit chat, μπλα μπλα. Μιλάμε, τι κάνει, εσύ πώ είσαι, πού είναι αυτό κτλ. Αυτό το πράγμα. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Μετά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε του κανόνε του παιχνιδιού. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε ότι το τηλεφώνημα αυτό είναι σημαντικό ξεχωριστό. Οπότε πρέπει μετά να χρησιμοποιήσουμε μια φράση που θα αλλάξει το κλίμα και που θα δείξει ότι ο λόγος για τον οποίο καλούμε είναι σημαντικός. Ποια είναι τώρα η ιδανική φράση με την οποία μπορούμε να δείξουμε στον υποψήφιο ότι καλούμε για κάτι σημαντικό. Πάλι με βάση το χαρακτήρα σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ για να δείξω ότι παίρνω για σημαντικό λόγο, χρησιμοποιώ την εξής φράση. Έλα σε καλό για κάτι σημαντικό. Εμένα μου δουλεύει πάρα πολύ αυτό. Για να δείξω ότι είναι σημαντικό, του λέω έλα σε καλό για κάτι σημαντικό. Μπορεί να μιλήσεις. Αυτό. Και εκεί πέρα ο άλλος θα μου πει, έλα ρε, τι έγινε, έγινε τίποτα. Συνέβη τίποτα δυσάρεστο. Δεν θέλετε να φανεί σαν κάτι δυσάρεστο, δεν θέλετε να το παραβαρύνετε σε καλό για κάτι σημαντικό. Αλλά, έλα Γιώργο, σε θέλω για κάτι σημαντικό, μπορείς να μιλήσεις. Αν μπορεί να μιλήσει, προχωράμε. Αν δεν μπορεί να μιλήσει, οκ, okay, πότε μπορείς να μιλήσεις, θα σε πάρω τότε. Okay. Το μπορεί να μιλήσει, το ρωτάμε, γιατί μπορεί να είναι στη δουλειά του, μπορεί κάτι τέτοιο. Έλα, σε καλό για κάτι σημαντικό. Είσαι συγκεντρωμένο, μπορεί να μιλήσει. Okay. Το πέμπτο σημείο τώρα, ποιο είναι. Είναι το κομμάτι ουσιαστικά του αν θέλω να δείξω πλάνο. Ή και αυτό, αν θέλει και αυτό να δει πλάνο. Γιατί εμεί θέλουμε να βρούμε συνεργάτε, αυτό θέλει να μην χάσει τον χρόνο του, δεν θέλουμε και εμεί να χάσουμε τον χρόνο μα. Κάπω θέλουμε να δούμε αν αξίζει να συζητηθούμε για αυτόν τον λόγο. Και για δικιά μα προστασία και για δικιά του προστασία. Δεν υπάρχει λόγο να συναντηθούμε άμα δεν ταιριάζουμε, αν κάποιο κανονίσει, ας πούμε, blind date με μια ξανθιά και δεν σου αρέσουν οι ξανθιές, δεν υπάρχει λόγος να γίνει το blind date. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε. Οπότε, ο στόχος μας δεν είναι να δουν το πλάνο όλοι. Δεν είναι καν ο στόχος μας να δουν οι περισσότεροι το πλάνο. Ο στόχος μας είναι να δουν το πλάνο οι κατάλληλοι. Οι κατάλληλοι για μελέμε, έτσι, δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι πιο καλοί άνθρωποι από του άλλου, για τη δουλειά που θέλουμε εμείς. Όπως αν θέλουμε μια καθαρίστρια, θέλουμε να έρθουν κατάλληλοι για καθαρίστρια. Θέλουμε τώρα αυτό, θέλουμε φιλόδοξους και ούτω καθεξής. Η φράση που χρησιμοποιώ εγώ στη συντηρητική πλειοψηφία, αλλά είναι κάτι που πηγαίνει στο δικό μου χαρακτήρα, εξαιτίας του ότι είχα δικιά μου επιχείρηση, ίσως ας πούμε και ούτω καθεξής, είναι σε καλό για κάτι σημαντικό. Έλα, τι είναι, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι ανοιχτός σε επιχειρηματικές προτάσεις. Ή καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι ανοιχτός σε επιχειρηματικές προτάσεις. Εδώ υπενθυμίζω ότι πρέπει να μιλάμε στον εαυτό μας, οπότε αν κάποιος είναι φοιτητής ή κάτι τέτοιο, ή αν δουλεύει, ξέρω εγώ, στα. Αν δεν κολλάει αυτό το πράγμα να βγει από το στόμα σας, δεν κολλάει να βγει από το στόμα σας. Εγώ πολλούς από τους φίλους μου τους έπαιρνα, είχαμε ήδη συνεργαστεί στο να κάνουμε εισαγωγές στην Τριβανιό, ξέρω εγώ, τον έναν, ας πούμε. Δηλαδή, ήδη ήμουν, ας πούμε, ο τύπος που θα σου λέγει κάτι τέτοιο. Εναλλακτικά, αν δεν σας βγαίνει το είστε ανοιχτός σε επιχειρηματικές προτάσεις, μπορεί να κάνει μια ερώτηση τι ψάχνει για έναν τρόπο να αυξήσει το εισόδημά σου. Μια αστείο είναι αυτό τώρα. Μια φορά είχα πει: Έλα, θες να γίνει πλούσιο και διάσημο. Έλα να σου δείξω τι. Ή δουλεύει παρεπτόντω. Γιατί το είχα πει τέλο πάντων. Δεν το προτείνω σαν πρόσκληση πάντω. Είναι αστείο αυτό το ξεκαθαρίζω. Μην μου πείτε μετά: Πήρα 30 φίλου μου, του είπα: Θες να γίνει πλούσιο και διάσημο. Και πάνω, όχι, τι κάνω λάθο. Αυτό θα το λάθο. Γενικώ βρίσκεται μια φράση που ταιριάζει σε εσά και που οι άλλοι θα τα αποκριθούν όντως ότι είναι κάτι που τους ρωτάτε εσείς. Ή ψάχνεις έναν τρόπο, θες να μάθεις κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Μετά κλείνουμε το στόμα μας και ακούμε. Δεν μιλάμε μέχρι να απαντηθεί η ερώτησή μας. Εμείς εκείνη τη στιγμή έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση. Απαρεπτόντως, στο προηγούμενο βήμα, συγγνώμη που αυτό δεν το έχω γράψει, αν μιλάμε σε δικτυωτή και είμαστε κι εμείς δικτυωτές, σας οικετεύω, μην του πείτε αυτά τα πράγματα. Πείτε του, είσαι ανοιχτός στο να ακούσεις ένα καινούργιο δίκτυο που ξεκινάει. Δηλαδή, μην μιλήσετε σαν να μην. Θα καταλάβει την MLM, ό,τι και να κάνετε. Αλλά και να μην καταλάβει, θα έρθει και θα το δει. Δηλαδή, όταν το δει, θα το καταλάβει την MLM. Αν μιλάμε σε δικτυωτές, καλησπέρα Γιώργο, έλα τι γίνεται, σε κάποιο κάτι σημαντικό, είσαι ανοιχτός στο να δεις ένα καινούργιο δίκτυο. Είσαι ανοιχτός στο να το δεις. Ή είσαι 100% εστιασμένος εκεί που είσαι. Και απλά ακούμε, γιατί αν είναι 100% εστιασμένος, δεν θέλει να το δείξουμε. Όχι από κακία δεν θέλουμε να το δείξουμε, για να μην χάσουμε τον χρόνο μας, για να μην χάσει τον χρόνο. Όταν είναι 100% εστιασμένος, δεν χρειάζεται. Οπότε, τώρα, υπόψη. Στην κουβέντα αυτή, δεν με ενδιαφέρουν τα κρυμμένα του όνειρα, η βαθύτερη αιτία που δίνει νόημα στη ζωή του και το καθεξής. Προσπαθώ να το κρατήσω πάρα πάρα πολύ απλό και απλά να μάθω με τον ένα άλλο τρόπο αν θέλει να βγάλει λεφτά. Αν ψάχνει και έναν τρόπο να βγάλει λεφτά. Αυτό μου φτάνει εμένα σε πρώτη φάση. Τα άλλα, τα όνειρα κτλ. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτός θα πρέπει να δηλώσει ότι είναι ανοιχτός. Αν δεν δηλώσει ότι είναι ανοιχτός, δεν θα κάνουμε ραντεβού. Τέλος. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Αν ο δικτυωτής δεν δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στο να δει ένα άλλο δίκτυο, δεν θα κάνει ραντεβού. Τέλος. Δεν θα συναντηθώ για να καλύψω την περιέργεια κάποιου. Γιατί επιστρέφω ότι έχουμε άλλα σημαντικότερα πράγματα να κάνουμε, όπως το να δούμε DVD ή να παίξουμε με το σκύλο μας ή κάτι τέτοιο. Στην ερώτησή μας αυτή υπάρχουν τρεις πιθανές απαντήσεις. Ναι, ίσως όχι. Πολύ κλασικό αυτό. Σε όλα τα ερωτήματα αυτές τις τρεις απαντήσεις υπάρχουν. Το ίσως μεταφράζεται στο στυλ εξαρτάται, περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς είναι κτλ. Εκεί εμείς θα σας πω τι λέω περίπου εκεί ή τι προτείνω να λέμε και θα σας πω μετά και γιατί το λέμε αυτό. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτό δηλαδή. Εκεί λέμε είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια ιδέα, είναι ένα σύστημα, είναι μια επιχείρηση, πάλι όποια λεξούλα θέλετε εσείς. Παρεμπιπτόντως την πρόσκληση τη δικιά σας, στην οποία θα καταλήξετε εσείς, προτείνω να τη γράψετε. Γιατί στην αρχή βολεύει πάρα πάρα πολύ να το διαβάσουμε, ούτως ώστε να κολλάει το μυαλό μας. Εμένα κόλλαγε επί μήνες το μυαλό μου, το ξέρετε αυτό. Εγώ τα είχα γραμμένα αυτά επί μήνες. Επί μήνες και τώρα που όταν ξαναξεκίνησα. Δηλαδή τα 7 χρόνια τα προηγούμενα δεν μου φτάσανε, ήθελα κι άλλο. Γιατί δεν υπήρχε συνέπεια, συνέχεια και ορμή. Οπότε διαλέγουμε εμείς ποια λεξούλα θα λέμε και γράφουμε αυτή τη λεξούλα. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει το internet marketing και τις mobile apps. Ή το οποίο συνδυάζει τα άειλα προϊόντα, τα info products και το affiliate marketing. Ή το οποίο συνδυάζει, αν μου τελειώνει η μπαταρία, μισό λεπτό και να αλλάξω, μισό λεπτό και τελειώνει η μπαταρία, sorry. Εμπρός λοιπόν καλό μου λάπτο. Μισό λεπτό. Τέλεια. Λοιπόν, κάπως θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις έννοιες. Το internet marketing, το affiliate marketing, τα info products, τις εκπτώσεις που λέτε αρκετοί και έχετε και αποτελέσματα μάλιστα, εγώ δεν θα τις χρησιμοποιούσα. Γιατί αν πω εκπτώσεις, ο άλλος θα νομίζει ότι καταλαβαίνει. Εγώ γενικώς η απάντηση που θέλω να δημιουργήσω από το. Η απάντηση στο περί τίνος πρόκειται, η δική μου η απάντηση, θέλω να ακολουθηθεί από ένα δικό του δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν μου πει κατάλαβα, έχω κάνει λάθος. Εγώ θέλω να μου πει δεν κατάλαβα. Και εκεί θα απαντήσω. Λογικό που δεν κατάλαβες. Δηλαδή, είναι λογικό που δεν κατάλαβες. Αυτό που κάνουμε είναι αρκετά πρωτοποριακό, υπονοώ για να το καταλάβεις με δυο φράσεις που θα σου πω, θα σου τα εξηγήσω όλα από κοντά. Μπορείς να έρθεις από το σπίτι μου αύριο στις 7 ή μπορείς να συναντηθούμε στο παρακμιακό στα Ηλίσια αύριο στις 7 ή κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα απαντάμε έτσι.
Ο στόχος μου εμένα τώρα λέω έτσι, εγώ τι κάνω. Ο στόχος μου είναι να δώσω μια απάντηση την οποία γνωρίζω ότι δεν θα καταλάβει. Για ποιο λόγο καταρχήν κάνω αυτό το κακό πράγμα. Δηλαδή για ποιο λόγο δίνω μια απάντηση που πραγματικά ξέρω ότι δεν θα καταλάβει. Για ποιο λόγο. Καταρχήν να διευκρινίσω το εξής. Ιδανικά θα ήθελα αν γινόταν αυτό το στικάκι που μπαίνει στον υπολογιστή να το βάλω στον εγκέφαλό μου και να του μεταφέρω ότι ξέρω για την Ολύμπικα από τηλέφωνο. Εγώ θα ήθελα να το κάνω αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμιά όρεξη να τον δω από κοντά. Να του μιλάω μισή ώρα, α πούμε, πίνοντας καφέ. Καμιά όρεξη. Θα ήθελα όντως να του τα μεταδώσω όλα από το τηλέφωνο. Αλλά ξέρουμε ότι δεν γίνεται να το μεταδώσω όλα από το τηλέφωνο. Ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Στο τηλέφωνο υπάρχουν δύο καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν. Η πρώτη είναι να πει δεν κατάλαβα. Η δεύτερη είναι να πει ότι κατάλαβα. Αλλά πάλι δεν θα έχει καταλάβει. Ή θα καταλάβει ότι δεν κατάλαβε, ή θα νομίζει κακώς ότι κατάλαβε. Αν νομίζει ότι κατάλαβε, αν εγώ του πω είναι δικτυακό μάρκετινγκ με εκπτώσεις που ένας γράφει τον άλλον μια πυραμίδα, ξέρω εγώ, τέλεια που και, ή κάτι τέτοιο, αυτός θα νομίζει ότι κατάλαβε, αλλά δεν θα έχει καταλάβει. Ουσιαστικά κάνοντας παρουσίαση από τηλέφωνο ή προσκλήσω παρουσίαση ή κάτι τέτοιο, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι παραπληροφορούμε, το οποίο είναι αποτελεσματικό και λάθος και δεν πρέπει να το κάνουμε. Μακάρι να γινόταν παρουσίαση από τηλέφωνο, αλλά δεν γίνεται μέσα σε 2 λεπτά. Να καταλάβει όλο μέσα σε 2 λεπτά. Έλα, μωρέ, πες μου περίπου τι είναι. Μακάρι να γινόταν αυτό το πράγμα. Να σου πω ακριβώς τι είναι, μακάρι. Στο περίπου εσύ θα το ταιριάξει αυτό που σου λέω με άλλα πράγματα. Και δεν θα καταλάβεις. Νούμερο 6. Κλείνουμε το ραντεβού. Μετά από αυτή την κουβέντα. Μετά από δεν κατάλαβα, κλείνουμε το ραντεβού. Το τηλεφώνημα πρέπει να έχει τελειώσει μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Όχι επειδή θα προφασιστούμε ότι βιαζόμαστε, αλλά επειδή όντως δεν έχουμε τίποτα να πούμε από το τηλέφωνο. Θα πούμε αυτά τα πράγματα, θα του δώσουμε να καταλάβει λέγοντάς του affiliate marketing, άλλα προϊόντα, info products, πράγματα που δεν καταλαβαίνει, θα καταλάβει ότι δεν καταλαβαίνει και μετά ή θα συναντηθούμε ή δεν θα συναντηθούμε. Αν πέσουμε σε μυστήριο άνθρωπο ή δύσκολο ή κάτι τέτοιο και μας πιέζει, έλα μα πες μου περίπου τι είναι. Πες μου τι θα μου έλεγες από κοντά. Που είναι ενοχλητικό αυτό και αντιεπαγγελματικό να ξέρετε. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε ποια δουλειά πραγματικά θα πει ένας επιχειρηματίας σε έναν άλλο, έλα θέλω να συναντηθούμε για κάτι ας πούμε. Και λέει, έλα πες μου τι είναι, μα σε παρακαλώ πες μου. Α, δεν έρχομαι να μου πεις. Πουθενά δεν γίνεται αυτό. Άρα και ήδη εγώ ενοχλούμαι, αν γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί πέρα έχω το εξή σχέδιο διαφυγή. Που παρεπτόντω μερικέ φορέ, αν ο άλλο δεν στείλει για πολύ με μένα, δεν είναι απλά σχέδιο διαφυγή, είναι τρόπο προσέγγιση. Εκεί θα χρησιμοποιήσω το βίντεο. Εκεί θα πω, μάλλον θε πληροφορίε, οκ. Okay. Έχει ένα 20 λεπτό για να δει ένα βίντεο που θα σου στείλω τώρα. Ή πότε θα έχει 20 λεπτά. Θα σου το στείλω, μου ζητά πληροφορίε. Θα στα πω με δικά μου λόγια. Ωραία, πάρε ένα βίντεο. Θα σου το στείλω και προσοχή, μιλάμε μετά. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν στέλνουμε βίντεο. Ποτέ, 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 ποτέ δεν στέλνουμε βίντεο αν δεν ακολουθηθεί με δικό μας τηλεφώνημα μετά. Για 2 λόγους. Πρώτον, όταν έχει δει το βίντεο, θα έχει φρέσκα μετά και έχει νόημα να μιλήσουμε. Δεύτερον, που ισχύει σε ένα ποσοστό 80-90%. Δεν ξέρω γιατί. Οι άνθρωποι μερικές φορές δεν φέρονται όπως. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν το βλέπει άμα δεν του πει θα το πάρει μετά. Δηλαδή, άμα του το στείλει και δεν του πει θα σε πάρω σε 20 λεπτά. Δεν θα το δει. Αν του πει θα σε πάρω σε 20 λεπτά, θα το δει. Οπότε του λέμε ότι θα σε πάρω σε 20 λεπτά. Αν δεν μπορεί να το δει εκείνη τη στιγμή, δεν θα του το στείλουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί έτσι είναι δικό μου το βίντεο και ό,τι θέλω κάνω. Δεν χρειάζεται να εξηγηθώ το γιατί. Προτιμώ να μην το στείλω ποτέ παρά να χάσω στάση. Γιατί, προσέξτε τώρα. Έλα Γιώργο, σε καλό και κάτι σημαντικό. Θε να βγάλει χρήματα, ναι. Περί τίνο πρόκειται, μπλα. Δεν θες να συνδεθούν, μου κάνεις το δύσκολο. Αλλά εγώ θα σου στείλω ένα βίντεο. Δεν θα μου πεις ρε Γιώργο πότε θα δεις το βίντεο. Δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Στείλ το μου και όποτε προλάβω θα το δω. Απαράτα μας Γιώργο. Δεν είσαι αυτός που ψάχνω. Δεν θα του πω απαράτα μας Γιώργο. Αλλά εκεί εγώ ξέρω ήδη. Γιώργο δεν είσαι αυτός που ψάχνω. Δεν έχεις χρόνο να δεις ένα βίντεο που θα σου στείλω. Μην πω καμιά κουβέντα τώρα. Προφανώ προσέχουμε να είμαστε ευγενικοί πάντα, έτσι. Απλώ λέω πώ σκέφτομαι εγώ. Δηλαδή, μια, δύο, τρει,
Okay, game over, δεν θα σου μιλήσω ποτέ μετά. Όχι για να σε τιμωρήσω, γιατί θεωρώ ότι δεν κάνεις. Αν χάσω τη στάση μου μία φορά με έναν υποψήφιο και αν φέρομαι έτσι στους υποψηφίους μου, χάνοντας σιγά σιγά στάση, σιγά σιγά μαζί με τη στάση χάνουμε και αυτοεκτίμηση. Αισθανόμαστε άσχημα για τον εαυτό μας, θεωρούμε ότι το να πετύχουμε τελικά είναι πολύ δύσκολο και φοβερά ψυχοφθόρο. Αυτό τελικά μας επηρεάζει και στα υπόλοιπα τηλεφωνήματα που κάνουμε και σε ό,τι κάνουμε γενικότερα και μετά γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε και μετά γίνεται αδύνατο να πετύχουμε. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε, εγώ τουλάχιστον ένα από τα προβλήματα που είχα παλιά, είναι επειδή πραγματικά θα έκανα οτιδήποτε γίνεται να κάνω, μετά έλεγα ρε, ότι για να πετύχει κάποιο είναι φοβερά φοβερά δύσκολο. Οπότε θέλουμε κάπου εμεί να κρατάμε στάση. Όπου νιώθουμε εμεί ότι ψιλοπροσβαλόμαστε ή κάτι τέτοιο, εκεί πέρα καλό να τον κόβουμε. Ας χάσουμε και έναν υποψήφιο, που μεταξύ μας δεν τον χάνουμε γιατί αν δεν ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρεται. Έβδομο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αυτή είναι η γενική αρχή. Αυτό ισχύει στην πρόσκληση, ισχύει στην παρουσίαση, ισχύει στη δεύτερη συνάντηση. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει μεγάλο credibility που λέτε κάποιο το βράδυ, όταν ακόμα είναι στο πρώτο κομμάτι του εκπαιδευτικού webinar. Το παραδέχομαι. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ειδικά όταν μιλάμε για τις εγγραφές των τριμηνίων, γιατί θεωρώ ότι κάποιος είτε έχει ξεκινήσει τώρα είτε έχει ξεκινήσει καιρό, θα πρέπει να ετοιμάζεται για πόλεμο τη βδομάδα που θα ανοίξουν οι τριμηνίες στο τέλος Απριλίου. Ειδικά όταν μιλάμε για τριμηνίους, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όσοι γράφονται αποφασίσαν να το κάνουν. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που γίνονται είναι ότι οι δικτυωτές νομίζουμε ότι κάποιο θα γραφτεί αν αποφασίσει να το κάνει. Εμένα, για να γράψω κάποιον πια, εγώ γράφω όσους δεν. Γράφω όλους όσους δεν έχουν αποφασίσει ότι δεν θα το κάνουν. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα το κάνουν. Αυτούς δεν μπορούμε να τους γράψουμε. Είναι μετά αυτοί που έχουν αποφασίσει ότι θα το κάνουν, που είναι πολύ λίγοι, και μετά είναι και αυτοί που το σκέφτονται. Εμείς αυτούς που το σκέφτονται, τους γράφουμε. Το κλειδί για να κάνουμε πάρα πολλές εγγραφές είναι να γράψουμε αυτούς που το σκέφτονται. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που εμείς έχουμε τόσο φτηνή εγγραφή, μιλάω για τους τριμήνεους τώρα, έτσι. Δεν λέω ότι θα γράψουμε αυτή τη λογική κάποιον ετήσιο, παίρνει 205 ευρώ και τα λέμε μετά. Αλλά ειδικά το τριμηνίο, πού είναι ένα εξιντάρι? Η λογική είναι ότι θα σου απαντήσω μια, δύο, τρεις ερωτήσεις, θα σας απαντήσω και μετά αυτός που το ψάχνει σου κάνει και άλλες ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις. Σου κάνει ερωτήσει για το προϊόν, πόσα καταστήματα υπάρχουν και το καθεξής. Εκεί πέρα είναι ότι κοίταξε να δεις, βλέπω ότι σε ενδιαφέρει. Καταλαβαίνω ότι έχει πολλές ερωτήσεις ακόμα. Ο καλύτερος τρόπος είναι να το ερευνήσει από μέσα. Δηλαδή το ότι η εγγραφή είναι μικρή θα μας βοηθήσει εμάς αν γράψουμε τους ντεμή. Γιατί ο αποφασισμένος και 1000 ευρώ να δίνει εγγραφή δεν τα δίνει. Είμαι αποφασισμένος. Το πλεονέκτημα του να έχει χαμηλή εγγραφή είναι ότι θα γράψει και αυτού που το σκέφτονται. Και η λογική είναι ότι θα το ερευνήσουμε από μέσα. Φυσικά δεν θα το πούμε αυτό με την πρώτη ερώτηση. Θα απαντήσουμε δύο-τρει-τέσσερι ερωτήσει. Μετά θεωρώ ότι το επόμενο βήμα είναι εγγραφή. Πολλοί ρωτάνε μάλιστα, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσει δοκιμαστικά. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα δεν είναι έλα στο open, δεν είναι έλα στο webinar. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Το επόμενο βήμα δεν είναι να ξαναδούμε το βίντεο. Αν δεν είσαι αρνητικός, το επόμενο βήμα είναι να γραφτείς. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της χαμηλής εγγραφής. Δηλαδή, όταν λέμε 20 ευρώ το μήνα, παλιά εμείς στην εταιρεία που ήμουνα παλιά, το σεμινάριο κόστιζε 20 ευρώ. Είχαμε και ένα σεμινάριο διήμερο που κόστιζε 100-120 ευρώ, που και εκεί λέγανε να φέρουμε υποψηφίους να το μελετήσουν, να το δουν. Μιλάμε τώρα εδώ για 60 ευρώ και ένα τρίμηνο. Φυσικά το επόμενο βήμα, αν έχει οποιαδήποτε ερώτηση, είναι να γραφτείς και να το δεις από μέσα. Δεν μιλάω για τους μηνιαίους να ανοίξουν, έτσι. Αλλά το επόμενο βήμα είναι αυτό. Εξάλλου, αφού θα το έχουμε κάνει προεγγραφή, δεν σε συμφέρει να χάσει και τη θέση που έχει δεσμευτεί για σένα. Γιατί από τη στιγμή που κάποιο κάνει προεγγραφή, που προεγγραφή πρέπει να το κάνουμε κατά τη διάρκεια του πλάνου, ή πριν το πλάνο, ή μετά το πλάνο, θα του εξηγήσουμε ότι κοίταξε να δει, έχει δεσμευτεί μια θέση, έχει ερωτήσει για το τα link, πώ είναι, ξέρω εγώ, α πούμε, μπε μέσα και δες τα, βρε, και μετά μιλάμε. Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα ανοίξω το chat για να κάνετε ό,τι ερωτήσει θέλετε. Εντυπωσιάζομαι που έχετε μείνει μέχρι τόσο αργά.
Είναι Μεγάλη Τετάρτη και έχουμε 110 άτομα. Πραγματικά συγχαρητήρια.